Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Σήμερα είναι Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 για να διαβάσουμε την κοινοβουλευτική και πολιτική ατζέντα και να συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο της πρωινής ανάγνωσης. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Στην Ολομέλεια ανακοινώνεται σήμερα η διαβίβαση της δικογραφίας που σχηματίστηκε από την έδρα της Αγγελίας του Αρείου Πάγου για τις καταγγελίες πολιτικών και δικαστικών περισκευωρίας στις έρευνες για την υπόθεση Νοβάρτης. Εγώ τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους στέλνω στο δικαστήριο. Οι πρωθυπουργοί κρίνονται στις κάλπες, στις συνειδήσεις των πολιτών και στις σελίδες της ιστορίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με συνεργάτες του. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέος φθηνός τακτικισμός που φαίνεται να σκαρφίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως διέρευσε από το Μαξίμου, είναι να μην αντιμετωπιστεί ενιαία υπόθεση των μηνύσεων Σαμαρά Βενιζέλου. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, ήταν το σχόλιο από την Κουμουνδούρου. Έτσι διαμορφώνεται η ατζέντα την οποία επικρατεί σήμερα και είναι η υπόθεση Νοβάρτης που περιμένουμε να συζητηθεί και στην Ολομέλεια της Βουλής. Πάμε να δούμε και την ατζέντα την κοινοβουλευτική, πώς θα κυλήσουν οι εργασίες σε Ολομέλεια και επιτροπές. Στις 10 το πρωί, το σχέδιο νόμου ψηφιακής διακυβέρνησης, συζήτηση και ψήφιση επί την αρχή των άρθρων και στο σύνολό του, του σχεδίου νόμου κύρωση της συμφωνίας έδρας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κύβερνο Ασφάλειας. Στις 4 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, όπου θα γίνει ο προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής. Στις 4 το απόγευμα επίσης η Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς θα συνεδριάσει με αντικείμενο συζήτησης άξονες δράσης ορισμός θεματικών επιτροπών. Πάμε να καλημερίσουμε τις καλεσμένες μας. Κοντά μας είναι η κυρία Ζέτα Μακρύ, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και η κυρία συνάδελφος Βούλα Κεχαγιά, πολιτική συντάκτρια από την εφημερίδα Το Έθνος. Καλημέρα, Βούλα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς γενικοκρατείτε το πάνελ σήμερα και θα μιλήσουμε για το θέμα που αφορά και ενδιαφέρει και ζητείτε και στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα. Θα μπει η Νοβάρτης. Να δούμε το ρεπορτάζ, το σχετικό. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η δικογραφία για την υπόθεση Νοβάρτης που διαβιβάστηκε αμελητή από τις εισαγγελικές αρχές. Η δικογραφία θα τεθεί στη διάθεση των κομμάτων ώστε να μελετήσουν την υπόθεση και να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Στην Ολομέλεια της Βουλής ανακοινώνεται σήμερα η δικογραφία για την υπόθεση της Νοβάρτης που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τις εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης με βάση τις καταθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου για πολυδική σκευωρία εις βάρος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε αναφορά στα ονόματα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Παράλληλα, στη δικογραφία που εστάλει στη Βουλή περιλαμβάνεται η κατάθεση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή, ο οποίος φέρεται να μίλησε για πρόσωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε υποθέσεις που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη. Η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά θα τεθεί στην διάθεση των κομμάτων, τα οποία θα επιλέξουν έναν εκπρόσωπο βουλευτή, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στο υλικό προκειμένου να εκτιμήσουν τα κόμματα την υπόθεση και να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να καθορίσει σήμερα τη στάση που θα τηρήσει στην υπόθεση, καθώς έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων για σύσταση Εξεταστικής ή Προανακριτικής Επιτροπής. Για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούνται 60 υπογραφές βουλευτών, ενώ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής απαιτούνται 30 υπογραφές και ακολουθεί συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι η Βουλή δεν θα γίνει βιομηχανία εξεταστικών επιτροπών, ωστόσο αν υπάρχουν ζητήματα διερεύνησης για το πώς στήθηκε η σκευωρία, αυτό αφορά στη δικαιοσύνη και ενδεχομένως να αφορά και στη Βουλή. Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είχε καλέσει τον Πρωθυπουργό να προβεί σε όποια κίνηση θέλει εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή, ακόμη και ειδικό δικαστήριο. Πάμε κατευθείαν. Έχουμε εικόνα από το Υπουργείο Εργασίας, όπου αναμένεται σε πολύ λίγο εκεί να βρεθεί ο Πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας. Ο κ. Βρούτσης και ο κ. Μηταράκης είναι εκεί και περιμένουν να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι να στηριχθούν οι αλλαγές στα εργασιακά που φέρνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, ενώ θα ζητηθούν ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς όλα τα ανοιχτά θέματα του Υπουργείου, από την ανεργία έως και το ασφαλιστικό.
Αν χρειαστεί και έχουμε εικόνα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, θα συνδεθούμε και πάλι. Πάμε τώρα στο θέμα που σήμερα θα απασχολήσει εδώ τη Βουλή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι, και να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ Βούλα, η υπόθεση Νοβάρτης. Φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός αποφάσισε, ο κ. Μητσοτάκης, να αφήσει έξω από το κάδρο τον κύριο Τσίπρα. Πάμε στο Υπουργείο Εργασίας. Ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας και ο Υφυπουργός. Ο κύριος Μηταράκης. Και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ναι. Είναι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Υπουργός και δύο υπουργοί μαζί με τον Πρωθυπουργό κατευθύνονται στην είσοδο του Υπουργείου Εργασίας. Όπως είπαμε νωρίτερα, θα τεθεί στο τραπέζι το θέμα της κοινοφιλίου εργασίας και το νέο πρόγραμμα που αφορά πάνω από 30.000 ωφελούμενους. Και επίσης είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί σήμερα στη σύσκεψη. Θα διακόπτουμε τη ζήτηση μας, δεν την ξεκινήσαμε, αλλά θα ξεκινήσουμε τώρα για να πάμε στο Υπουργείο αν χρειαστεί. Λοιπόν, Βούλα, φαίνεται όπως είπαμε ότι μένει εκτός κάδρου ο κύριος Τσίπρας από αυτά που ακούσαμε από τις πληροφορίες από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Ναι. Ότι επικεντρώνεται, αν γίνει Εξεταστική Προανακριτική Επιτροπή, στο πρόσωπο του κύριου Παπαγγελόπουλου όλο αυτό το θέμα. Ναι. Θεωρητικός και πρακτικός μάλλον. Σήμερα η κυβέρνηση, όταν θα ανοίξει ο φάκελος της δικογραφίας στη Βουλή, θα ανακοινώσει επισήμως και τις προθέσεις της. Υπάρχουν, για να ενημερώσουμε και το τηλεοπτικό κοινό, οι διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου από την κυβέρνηση χθες, που λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως δεν στέλνει στα δικαστήρια πρώην πρωθυπουργούς και οι οποίοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ίδιου του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ενώ έχει μπει στο κάδρο λόγω της δικογραφίας που ήρθε μετά τις καταγγελίες περισκευωρίας από τους κυρίους Σαμαρά και Βενιζέλο, προκαλεί τον κύριο Μητσοτάκη να συγκροτήσει εξεταστική προανακριτική επιτροπή ή να τον οδηγεί σε ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν ένας διαχωρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης και αυτό θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή πιστοποιηθεί σήμερα σε σχέση με το πρόσωπο Τσίπρα Παπαγγελόπουλου. Mm-hmm. Αυτό δεν το δέχεται η αξιωματική αντιπολίτευση και λέει το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει το πολιτικό σθένος να στείλει τον κύριο Τσίπρα στα δικαστήρια ή να τον οδηγήσει σε προανακριτική επιτροπή. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτή. Mm-hmm. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης πιέζεται από το εσωτερικό του κόμματός του και προκειμένου από το περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά, ας το πούμε έτσι, του πρώην Πρωθυπουργού, να οδηγούσε και τον κύριο Τσίπρα σε εξεταστική επιτροπή. Άρα αναζήτησε μία μεσαία, μεσοβέζικη λύση, ναι, στέλνοντας αφενός τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αλλά όχι τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει και άλλη πληροφορία, η οποία είναι πληροφορία από το ρεπορτάζ, ότι μέσα στο Σαββατοκυριακό η απόφαση ήταν να πάει και ο κύριος Τσίπρας σε προανακριτική επιτροπή. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης δέχτηκε πιέσεις για να απαλλάξει, σε εισαγωγικά χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, από αυτή τη βάσανο τον πρώην Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση για το θέμα της Νοβάρτης. Είναι ένα θέμα που τώρα ανοίγει και ένα σχόλιο. Δημιουργούνται ερωτηματικά γιατί ενώ η ποινική δίωξη για τον κύριο Λοβέρδο με βάση το προηγούμενο κεφάλαιο της Νοβάρτης δεν έχει οδηγήσει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, ναι, γιατί αυτή έγινε εδώ και 2 εβδομάδες και στάλει η δικογραφία. Μία δικογραφία που ήρθε μετά από 12 μέρες, μετά τη δικογραφία του κυρίου Λοβέρδου, άνοιξε και συζητείται σήμερα στη Βουλή. Εδώ υπάρχουν λοιπόν 2 ταχύτητες και πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις? Προφανώς θα δοθούν. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά που είπε η κυρία Κεχαγιά. Η δουλειά της είναι βεβαίως. Ναι, ναι, το ρεπορτάζ μας μετά. Να λέει το ρεπορτάζ. Εγώ θα τοποθετηθώ όταν και το κόμμα μου, δια του κυρίου Καλαφάτη, πάρει τη συγκεκριμένη θέση. Θα ήθελα όμως να πω πως το ότι δεν θα γίνει βιομηχανία εξεταστικών αυτή η Βουλή, εμένα με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Από την άλλη πλευρά, εάν αυτό που λέει η κυρία Κεχαγιά, αυτή η διαρροή που υπάρχει, ισχύει, δηλαδή ο κύριος Παπαγγελόπουλος θα τεθεί στην κρίση της Βουλής και όχι ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει κανείς Έλληνας που φαντάζεται ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος ενήργησε ρήμη του κύριου Τσίπρα ή ενήργησε χωρίς την έγκρισή του ή χωρίς την πληροφόρηση? Νομίζω ότι και η πολιτική καταδίκη
πραγματικά συμφωνώ ότι για έναν πολιτικό η μεγαλύτερη καταδίκη είναι η ετιμιγορία. Και όχι ενδεχομένως των συναδέλφων του οι καταγγελίες που οι κατηγορίες ή οι αποφάσεις. Πιστεύω ότι θα ήταν μια σόφρον λύση αυτή, αλλά επαναλαμβάνω, θα συνταχθώ απολύτως και περιμένω να δω τι ο κ. Καλαφάτης ανακοινώσει στη Βουλή, γιατί είναι θέμα καθαρά κοινοβουλευτικό και όχι της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο κ. Σαμαράς κατανόμωσε στην μήνυσή του τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα. Και φαίνεται, θεωρείτε ότι ακυρώνεται αυτό που η κίνηση που έκανε ο κ. Σαμαράς, γιατί θυχτήκε, γιατί έτσι ένιωσε, γιατί έπρεπε να αμυθεί απέναντι σε όλα αυτά που το προηγούμενο διάστημα τον διέσυραν και τον σπήλωσαν, σύμφωνα με τον ίδιο. Η απόφαση όμως του κ. Μητσοτάκη τώρα να μην μπει στο κάδρο ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι λίγο δύο διαφορετικές θέσεις. Σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική διαδικασία, ναι. Ο κύριος Σαμαράς ορθά, σωστά υπερασπίστηκε τον εαυτό του έναντι μιας σκευωρίας η οποία τον ταλαιπώρησε, τον στενοχώρησε. Ήταν πραγματικά πρωτοφανές. Και θυμούμαστε όλοι τον κύριο Παπαγγελόπουλο να λέει το Βαρύγδουπο ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς είχε υποχρέωση και ως πρώην Πρωθυπουργός και είχε υποχρέωση απέναντι και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στη δική του προσωπική ιστορία, να αμυνθεί όπως αμύνθηκε με τα μέσα τα οποία του δίδει η ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, την πολιτική απόφαση, με βάση τα κριτήρια τα οποία και η κυρία Κεχαγιά ανέφερε και όλοι γνωρίζουμε τις απόψεις του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνω, εάν και εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, έτσι, σήμερα θα το ξέρουμε, νομίζω ότι είναι κατανοητή από όλους, δεν συνιστά ούτε άδειασμα εντός ή εκτός εισαγωγικών του κ. Σαμαρά, ούτε αποδοκιμασία. Είναι μια πολιτική λύση, ορθή, σόφρον. Η κυβέρνηση έχει να κάνει άλλη δουλειά, η Βουλή έχει να κάνει άλλη δουλειά. Ας μην τα οξύνουμε τα πράγματα. Να σας πω και κάτι. Όλοι τώρα πια γνωρίζουν ότι ήταν σκευωρία, ότι ήταν στημένη η διαδικασία, ότι ήταν οι καταγγελίες χαλκευμένες μόνο και μόνο για να πληγούν πολιτικοί αντίπαλοι, να υπάρχει τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Όλα τα υπόλοιπα επιβεβλημένα είναι, καλώς θα γίνουν, πρέπει κάποτε να τιμωρηθούν ή να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινομένων, αλλά νομίζω ότι όλοι πια δυστυχώς γνωρίζουμε τι έγινε. Ευτυχώς για τους εμπλεκόμενους, κύριε Κεχαγιά, με συγχωρείτε, μόνο παρακαλώ, να πω. Και δυστυχώς για το πολιτικό κλίμα που δημιουργήθηκε. Ναι, παρακαλώ. Απλώς ήθελα να πω, λέτε ότι όλοι γνωρίζουμε πως πρόκειται για σκευωρία. Θέλω να σας θυμίσω ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πρώτο σκέλος που αφορά τα 10 πρόσωπα συνολικά, έτσι. Σας ανέφερα προηγουμένως το θέμα με τον κύριο Λοβέρδο, η δικογραφία που ακόμη δεν έχει πάει στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας και υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. Και επίσης σας θυμίζω ότι υπάρχει και ένα ενδοδικαστικό σκάνδαλο, σε εισαγωγικά, μία υπόθεση που εξελίσσεται στο εσωτερικό της δικαιοσύνης και προσωπικά ως πολίτη και ως δημοσιογράφο με ανησυχεί πάρα πολύ, διότι βλέπουμε ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς να αφήνουν υπαινιγμούς, να μηνύουν ο ένας τον άλλον και να καταθέτουν ο ένας εις βάρος του άλλου. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι η κυρία Τουλουπάκη καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Αγγέλη, ο οποίος είχε κάνει κάποιες σημαντικές κατηγορίες, αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι πρόκειται για σκάνδαλο σε ό,τι αφορά την υπόθεση Νοβάρτης. Και εδώ πέρα ουσιαστικά η κυρία Τουλουπάκη λέει ότι ο πραγματικός Ρασπούτιν αυτής της υπόθεσης είναι ο κύριος Αγγέλης, ο οποίος εισέβαλε στο γραφείο της και πήρε αποδεικτικά στοιχεία για την Νοβάρτης. Είναι πάρα πολύ βαριές κατηγορίες. Δίνω και μία άλλη διάσταση στο θέμα, την δικαστική, όσα λαμβάνουν χώρα στην δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι για να μπορούμε να πούμε αν πρόκειται για σκευωρία, γιατί μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Ρε, θα σας πω. Λοιπόν, θεωρώ ότι είμαι συγκρατημένη. Να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, η οργή δική μου ως στελέχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτό που έγινε. Αλλά σε ό,τι αφορά τους εμπλεκόμενους, να σας πω ότι για τους 7 από τους 10 ήδη η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Άρα δεν δικαιούμαι ως πολίτης, όχι με την ιδιότητά μου της βουλευτού, δεν δικαιούμαι να πω ότι για αυτούς ήταν μια διαδικασία στημένη. Για ό,τι αυτό που έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, για τους 7 από τους 10 λοιπόν. Στημένη, ότι δεν προέκυψαν στοιχεία. Όταν διότι προκύπτω, αν ήταν στημένη, λογικά θα προέκυψαν. Εγώ θα επικαλεστώ την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας. Όταν τόσο βαρύγδουπα προαναγγέλλεται κάτι, όταν όλοι θυμούμαστε την κοινοβουλευτική διαδικασία, όταν στήθηκαν οι 10 κάλπες, τι υπόθηκε οξύ. Η εικόνα του κυρίου Πικραμένου, ενός σοβαρού ανθρώπου, νομίζω έχει μείνει στη μνήμη όλων. Είτε τον συμπαθούν και τον εκτιμούν, είτε όχι. Η εικόνα αυτή, νομίζω, στιγμάτισε την πολιτική μας ζωή. Θα μου επιτρέψει τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, για να μην γενικεύω. Άρα λοιπόν, όταν λέω εγώ ότι αυτό ήταν σκευωρία, στημένο, χωρίς στοιχεία, βλέπετε τι λέμε για τον Πρωθυπουργό.
ότι με πολύ προσοχή θα χειριστεί το θέμα αυτό. Δεν θα έβλεπτε, αν και ο προηγούμενος πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του το είχαν χειριστεί με την ίδια προσοχή και τη σύνεση. Σε ό,τι αφορά την ενδοδικαστική διαμάχη, εσείς λοιπόν ως πολίτης, ως δημοσιογράφος ενοχλείστε. Εγώ να προσθέσω και τη δική μου ιδιότητα της αστυνομικού, επειδή είμαι δικηγόρος. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, επειδή και το παρελθόν στην Ελλάδα με τα παραδικαστικά κυκλώματα ήταν επίσης δυσάρεστο. Δύο δικαστικοί λειτουργοί να εκτοξεύουν ο ένας κατηγορίες κατά του άλλου. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν όμως ως δικηγόρος να σας πω το εξής. Ότι ο κύριος Αγγελής ήταν προϊστάμενος της κυρίας Τουλουπάκη και η εισαγγελία στην Ελλάδα είναι ενιαία. Ο προϊστάμενος δικαιούται να ασχοληθεί, να ελέγξει και να έχει γνώση των ενεργειών της υφισταμένης ή του υφισταμένου του. Είναι διαφορετικής τάξεως και ηθικής και νομικής αυτό που καταγγέλλεται, δηλαδή στο βαθμό που γνωρίζω δημοσιογραφικά, έτσι, και αν είναι ακριβή αυτά τα οποία έχω διαβάσει, γιατί άλλη γνώση δεν έχω. Δεν ήταν κάτι παράτυπο αυτό που έκανε ο κύριος Αγγελής. Μένει να ερευνηθεί για να μην θεωρηθεί ότι κάποιον καλύπτω ή κάποιον αναδεικνύω τις ενέργειες και κάποιον θέλω να τις αποσιωπήσω ή να τις αποδυναμώσω. Μένει να αποδειχθεί αν ήταν αυτό ή κάτι περισσότερο, αλλά σας λέω ότι η εισαγγελία και οι ενέργειές της είναι ενιαίες στην Ελλάδα. Επειδή λοιπόν είστε νομικός και είστε και άρτια νομικός, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι από τη στιγμή που λέτε ότι αυτή η υπόθεση, τουλάχιστον ως προς τους 7 που μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι έχει στην... μπει στο αρχείο, έτσι, ναι. Ακριβώς. Είναι στημένη. Αυτό δεν φαίνεται εκ του αποτελέσματος, διότι αν ήταν στημένη, πρώτον, θα είχαν παραπεμφθεί, έτσι, άρα... ο δεύτερος επενιγμός που κάνετε, όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά ως το κυβερνών κόμμα, είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία ειστημένη είχε διαπλοκή και συναλλαγή μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και ανώτατων δικαστικών λειτουργών. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, διότι αν το πιστεύουμε αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι σάπιο και θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος και σε άλλο επίπεδο. Νομίζω πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος και θα συμφωνήσουμε όλοι η εμπλοκή, η τυχόν εμπλοκή, να το πω για να είμαι προσεκτική, του κυρίου Παπαγγελόπουλου στην διερεύνηση τη δικαστική, δηλαδή καταγγελίες του κυρίου Αγγελή, ότι παρενέβαινε, ότι υπάρχουν υποθέσεις που μπήκαν στο αρχείο με παρέμβασή του ή άλλες που προτιμήθηκαν, πρέπει να διερευνηθεί. Εάν αυτό είναι αληθές. Είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Σε ό,τι αφορά την παρατήρησή σας τη σωστή, ότι αν ήταν διαπλοκή, αν ήταν στημένο, οπωσδήποτε θα πηγαίναν κατηγορούμενοι οι 7 οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν κανένα θέμα γιατί έχει πει η υπόθεσή του στο αρχείο, θα σας απαντήσω ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Το αν ορισμένοι ελάχιστοι ευάριθμοι δικαστικοί λειτουργοί δεν υποκύπτουν σε πιέσεις, αυτό δεν αντανακλάσει το σύνολο της δικαιοσύνης και στον τρόπο που η δικαιοσύνη ενεργεί. Είναι σαν να παραδεχόμαστε κι εμείς ότι η δικαιοσύνη και η εκτελεστική εξουσία είναι ένα, ταυτίζονται, χειραγωγούνται και έχουν αλληλεπίδραση και αλληλεπιρροή. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Κάποιοι παρεμβαίνουν, κάποιοι ελάχιστοι, σας είπα, ευάρυθμοι υποκύπτουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών κάνει καλά τη δουλειά της. Το αν ήθελε η εκτελεστική εξουσία δια του κ. Παπαγγελόπουλου ή τυχόν άλλων ηθικών αυτούργων ή άλλων και φυσικών αυτούργων να παρέμβει, δεν σημαίνει ότι είχε και αποτέλεσμα απαραίτητα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο θα με κάνει, θα αποδυναμώσει, εκτιμώ τη δικιά μου την παρατήρηση. Θα δούμε τι δρόμο θα πάρει τελικά σήμερα αυτή η υπόθεση και αν θα σταθεί προανακριτική εξεταστική επιτροπή. Είναι σίγουρο πάντως ότι το κλίμα και το εσωτερικό που υπάρχει στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είναι πως δεν θέλει να ψηθεί το κλίμα, το πολιτικό κλίμα δεν θέλει να ψηθεί, σε μια ειδικά περίοδο που οικονομικά μπαίνει σε άλλη τροχιά η χώρα και χρειάζεται νυφαλιότητα και ψυχραιμία και να είναι διαφορετικό δηλαδή το κλίμα από το προηγούμενο, το τεταμένο, το προεκλογικό, να λιανθούν όλες αυτές οι οξύνσεις και να πάμε σε ένα πολιτικό πολιτισμό. Γιατί αυτό που δίνει ο κ. Μητσοτάκης, Βούλα και η κυρία Μακρύ είναι με αυτό που διέρευσε από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι θέλει να κρατηθούν λίγο χαμηλά οι τόνοι. Και έχει ενδιαφέρον, και θα ήθελα τη γνώμη σας, την στάση που κράτησε η κυρία Μπακογιάννη. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη κράτησε λίγο αποστάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Και μάλιστα είπε ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν είναι βουλευτής, γι' αυτό το λόγο δεν τίθεται και θέμα άρσης ασυλίας του. Ούτε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ναι. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός σωστά και σοφά κατά τη γνώμη μου πει πολιτικά που θέλει να παρουσιάσει ένα μετριοπαθές πρόσωπο. Από την άλλη υπάρχει η ανάγνωση που λέει ότι αφού έπεσε η λάσπη στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα ότι έστησε μία σκευωρία,
Τώρα ο Πρωθυπουργός θέλει να εμφανιστεί μεγάθυμος και να λέει ότι δεν παραπέμπω τον πολιτικό μου αντίπαλο στα δικαστήρια. Ουσιαστικά τον αφήνω να κριθεί από τον ελληνικό λαό και ήδη κρίθηκε. Εδώ πέρα λοιπόν γεννάται ένα πολιτικό ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, Κέλλη, νομίζω ότι δεν θα πέσουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή θα το συντηρήσει και η κυβέρνηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, εφόσον βάλεται άμεσα ή έμεσα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι έχει κάθε λόγο η Κουμουνδούρου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, να διατηρεί αυτό το θέμα και να μιλάει για ρεβανσισμό ή για αυταρχισμό και τακτικισμούς, ναι. Διότι είναι ένα θέμα που καλώς ή κακώς προκαλεί μια συσπήρωση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύει τον κύριο Τσίπρα, ενδεχομένως να το ανεβάζει και την απήχηση που έχει στην κοινωνία και συσπηρώνει το δικό του κοινό. Μάλιστα. Πάμε στο Υπουργείο Εργασίας και κυρία Μαγκρή, θα απαντήσετε αμέσως. Είναι ο Πρωθυπουργός εκεί και ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές με το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας. Πάντα ο κύριος Βρούτσης μαζί του, κυρία Μιχαηλίδου, ο κύριος Μηταράκης. Είναι μέσα στο πλαίσιο, το λέγαμε και σε άλλες εκπομπές, που έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός των επαφών και των ραντεβού και των συσκέψεων με όλα τα Υπουργεία και τη συνεργασία και την ατζέντα που πρέπει να μπει σε κάθε Υπουργείο. Είναι αυτός ο εσωτερικός έλεγχος, μπορούμε να το πούμε, κυρία Μακρύ, που σιγά σιγά μπαίνει στη συντροφιά του. Έλεγχο, πάντα δεν θα με ενοχλούσε. Να ελέγχει ο Πρωθυπουργός τους υπουργούς, θα το έλεγα μια εσωτερική συνεργασία απολύτως επιβεβαιωμένη. Επιτόπιες επισκέψεις μόνο καλό κάνουν. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Χαγιάννη. Σε ό,τι αφορά την θέση της κυρίας Μπακογιάννη, νομικά είναι ορθή. Ναι. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν είναι πια βουλευτής, δεν καλύπτεται από την ασυλία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και σε ό,τι αφορά τη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, που είναι βουλευτής Τρικάλων, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε δημόσια και είπε ότι ο ίδιος νιώθει την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τους πολιτικούς που ταλαιπωρήθηκαν από την προηγούμενη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ γενναίο. Εγώ με όσους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ έχω μιλήσει, όλοι τον αποδοκίμασαν. Δεν πάβει να είναι γενναίο, ειλικρινές και να τον τιμά. Και όχι επειδή βοηθά το δικό μου το κόμμα, γιατί σπάνιοι οι πολιτικοί νιώθουν την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώμη. Από εκεί και πέρα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί, γιατί έχει σηκώσει τους τόνους και λέει πως λιποτακτεί ο κ. Μητσοτάκης, κρύβεται, φυγομαχεί, δεν ξέρω τι ρήματα χρησιμοποιεί ή πως το περιγράφει. Έχει την αριθμητική δύναμη να κάνει και εξεταστική και προκαταρτική. Έχει τον αριθμό των βουλευτών, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Εάν θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία κάνει τακτικισμούς, αυτό δεν είπε ο κ. Τσίπρας. Αυτή τη λέξη τακτικισμού, λέτε ότι δεν πρέπει να στηθεί η βιομηχανία εξεταστικών και εγώ το λέω και επιμένω. Σαφώς. Το λέω και επιμένω ότι αυτό είναι σωστό. Θεωρώ ότι αν αυτή είναι η επιλογή του κόμματός μου, εμένα θα με ευχαριστήσει ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα, επειδή θεωρείται τακτικισμός από την αξιωματική αντιπολίτευση, υπάρχει η δυνατότητα η κοινοβουλευτική με βάση τον κανονισμό της Βουλής να προκαλέσουν αυτή τις διαδικασίες που θεωρούν ότι εμείς για λόγους τακτικισμού ή για άλλους λόγους δεν τις επιβάλλουμε ή δεν τις θέλουμε. Βούλα, θα μπορούσε να λυθεί και διαφορετικά, να πούμε, αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, πριν ανάμεσα πάλι σε αντιπολίτευση και κυβέρνηση. Δηλαδή, η προηγούμενη κυβέρνηση έφερε το θέμα της Νοβάρτης στη Βουλή, άνοιξε το θέμα τι έγινε παγκοσμίως με το φάρμακο, άνοιξε αυτό το θέμα. Πώς θα μπορούσε να λυθεί αλλιώς αυτή τη στιγμή διαφορετικά? Δηλαδή είναι αυτή κάτι τη στιγμή, το οποίο... πώς θα, ναι, μπορούσε, πώς θα μπορούσε να λυθεί? Πιστεύω ότι λογικά θα έπρεπε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία σε επίπεδο δικαιοσύνης, ναι, και από εκεί και πέρα όλοι και το πολιτικό σύστημα και οι πολίτες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Σε αυτό που θα συμφωνήσω με την κυρία Μακρύ είναι ότι ο πομπόδης τρόπος με τον οποίο εισέβαλε αυτό το θέμα στην ζωή μας ήταν λίγο δυσάρεστος για όλους. Από την άλλη όμως, το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι υπαρκτό και πρέπει να διερευνηθεί. Η ίδια η Νοβάρτης εκομπορημονούσε και έλεγε πόσα κέρδη και πόσα ωφέλεια και πόση ωφέλεια έχει από το γεγονός ότι δεν είχε μεγάλη χασούρα από την πτώση της τιμής των φαρμάκων, διότι είχε εσωτερική πληροφόρηση. Άρα υπάρχει ένα σκάνδαλο και πρέπει να διερευνηθεί. Ναι, το πώς έγιναν οι χειρισμοί
σε πρώτο επίπεδο θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ήταν λίγο άκομψες κάποιες εκφράσεις για τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του αιώνα και τα κυρία λοιπά. Μακρύ, με συγχωρείτε. Ναι. Ακόμη και αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Προκαλεί και ερωτηματικά όμως η δήλωση που ξεκίνησε αυτό το μπομπόδες θέμα, όπως είπες, Βούλα, της Νοβάρτης, με τη δήλωση του κ. Παπαγγελόπουλου ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από στάσεις του ελληνικού κράτους και δεν βρέθηκε ένας. Ένας με την έννοια δηλαδή μέχρι στιγμής κ. Παπαγγελόπουλος δεν έχει βρεθεί η δικαιοσύνη όσο ήταν υπουργός κ. Παπαγγελόπουλος κάτι που να μυρίζει, να λέει, να έχει μέσα πολιτικές ευθύνες στο κομμάτι το πολιτικό. Κύριε Μακρύ. Όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Χαγιά, και δεν θα την δικήσουμε σε αυτό, πράγματι είναι σκάνδαλο η Νοβάρτης. Δεν είναι όμως πολιτικό σκάνδαλο πουθενά αλλού εκτός από την Ελλάδα. Είναι σκάνδαλο των γιατρών. Και εγώ θυμούμαι επίσης έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομά του, νομίζω ήταν βουλευτής σε κάποιο νομό της Θράκης, ο οποίος είπε μιλώντας στην Ολομέλεια ότι εγώ είμαι γιατρός και όντως είχα συνεργασία με την Νοβάρτης. Είναι σκάνδαλο γιατρών. Δεν είναι σκάνδαλο πολιτικών. Μόνο στη δική μας χώρα έγινε αυτό. Και είναι επίσης παράδοξο. Και το λέμε πολύ προσοχή, το ότι μόλις τώρα άρχισε η δικαιοσύνη να ερευνά τις ευθύνες των γιατρών. Και κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρω είναι ότι η τιμή της Νοβάρτης επί των προηγουμένων κυβερνήσεων ήταν χαμηλά. Εκτοξεύθηκε και ωφελήθηκε η Νοβάρτης. Όσο ωφελήθηκε, επί της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, επί Υπουργείας Ξανθού και Πολάκη. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι νούμερα, δεν αμφισβητούνται. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχουμε και άλλα θέματα. Θέλω καταρχήν να πω ότι αναμένουμε από τον κύριο Καλαφάτη, όπως είπατε, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός σας, το μεσημέρι να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις για το θέμα αυτό. Στην Ολομέλεια, θα, με το που θα ανοίξει τις εργασίες της Ολομέλεια μετά τις 10, περιμένουμε να ανακοινωθεί η ειδικογραφία, να ανοίξει, να προσφραγιστεί πλέον ο φάκελος, να πάρουν τα κόμματα, τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που υπάρχουν και να αποφασιστεί τι θα γίνει. Οπότε το θέμα παραμένει στην επικαιρότητα και θα το ζητήσουμε. Θέλω λίγο να μου πείτε ένα σχόλιο, κυρία Μακρύ, για αυτά που βλέπουμε που γίνονται και αφορούν την τσέπη μας τελικά με το πετρέλαιο. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έρθει. Θα έρθει και θα το πληρώσει ο πολίτης. Ναι, παρότι υπάρχει και μια εκτίμηση, άκουσα από ένα συνδικαλιστή, ότι συνδικαλιστή του κλάδου, ότι τελικώς έχει ήδη εκτονωθεί στο εξωτερικό και θα εκτονωθεί και στη χώρα μας. Εκείνο το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι η αρμόδια γραμματεία εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή έχει ήδη ξεκινήσει επισταμμένους ελέγχους, ώστε να γίνει διασταύρωση και να μην υπάρχουν ή να περιοριστούν. Εμείς θα θέλαμε να μηδενιστούν τα φαινόμενα εσχροκέρδειας και δεν λέμε αυτό ότι θεωρώ ότι βεβαίως αυτό θα γίνει. Υπάρχουν κάποιες σχετικές καταγγελίες, άρα αντέδρασε η πολιτεία στο θέμα αυτό. Και να πω και κάτι το οποίο δεν απαντά αμυγό στην ερώτησή σας, ότι έχει προαναγγελθεί ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μια παρέμβαση και για το πετρέλαιο της θέρμανσης, την οποία βεβαίως δεν περιμένουμε ακριβώς, θα ανακοινωθεί. Εύχομαι και ελπίζω η πρόβλεψη του Προέδρου, ο οποίος είπε δημόσια ότι έχει εκτονωθεί ήδη το φαινόμενο και δεν θα υπάρξουν αυξήσεις, να είναι ακριβής. Διαφορετικά θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Πολύ επιβαρυντικό για τις τσέπες των καταναλωτών. Ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε πως δεν δικαιολογείται αυτή τη μια αύξηση στις τιμές των καυσίμων και θα γίνουν και πολύ αυστηρή έλεγχη σε όλα τα πρακτικά καυσίμων. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Και γίνεται και σε συνεργασία και με αρμόδιες υπηρεσίες τις οποίες έχει αποκεντρωμένη. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφέθηκε στην τύχη του. Αλλά εύχομαι και ελπίζω να μην χρειαστεί και να αυξηθεί η τιμή αργότερα με τις καινούριες προμήθειες που θα κάνουν οι πρακτηριοί. Τώρα, άλλο σημείο αντιπαράθεση, το οποίο αφού ξεπεραστεί το θέμα της Νοβάρτης και θα έρθει η Βούλα και η κυρία Μακρύ στην Βουλή, έχει να κάνει με τον αναπτυξιακό νόμο. Ήδη τα κόμματα έχουν τοποθετηθεί με τις πληροφορίες που υπάρχουν για το ότι αλλάζει το εργασιακό τοπίο, ότι αλλάζουν τα πάντα και συμφωνεί με το ΣΕΒ η κυβέρνηση για το τι πρέπει να γίνει στα εργασιακά και στην ουσία εκτελεί τις εντολές του ΣΕΒ και αλλάζει εντελώς ισορροπία στις συνθήκες εργασίας, στις συμβάσεις, το εργασιακό όπως λέμε. Έχει πάρα πολλά μέσα αυτό το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Τι απαντάτε στο κομμάτι το εργασιακό το πρώτο? Συγγνώμη, κυρία Μακρύ. Ναι. Και Βούλα μετά, ναι. Ναι, φαντάζομαι αναφέρεστε όλοι στη δυνατότητα που υπάρχει μεταξύ. Αν σας ερμηνεύω σωστά, αν όχι, θα μου πείτε να πω αυτό το οποίο με ρωτάτε ακριβώς. Στη δυνατότητα η οποία υπάρχει μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όταν συμφωνούν να εξαιρούνται από τις κλαδικές συμβάσεις. Αυτό είναι μια πρακτική που δεν ακολουθείται μόνο στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Και οι προδιαγραφές είναι εξαιρετικά αυστηρές για να επιτευχθεί αυτό. Πέραν της απαραίτητης προϋπόθεσης και πολύ ορθά να υπάρχει συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, πρέπει η εταιρεία να είναι σε πτώχευση, να είναι σε εξυγίανση, να είναι στη διαλλαγή. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες, περιοριστικά αναφερόμενες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε μια επιχείρηση να μην κλείσει, αλλά να συνεχίσει να έχει θέσεις εργασίας, εάν και εφόσον το επιθυμούν και οι εργαζόμενοι. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, καθόλου δεν με ξενίζει, επιβεβλημένο το θεωρώ. Επαναλαμβάνω, γιατί όπως αναφέρεται,
είναι τόσο περιοριστικό, τόσο σαφές, τόσο συγκεκριμένο, που δεν θα μπορέσει κανείς να κάνει χρήση της διάταξης αυτής, ώστε να ξεφύγει από τις υποχρεώσεις του να καταβάλει με βάση την κρατική σύμβαση μισθούς, άδειες, υπερορίες κλπ. Στους εργαζόμενους. Βούλα, έρχεται ένα νομοσχέδιο. Ναι. Με πολλά θέματα μέσα. Με πολλά θέματα. Οι παρεμβάσεις που κάνεις ό,τι αφορά στα εργασιακά, αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έχει δοθεί σε διαβούλευση, για τους εργαζόμενους και λοιπά που το λέω, είναι λίγο ανατριχιαστικές και βλέπουμε ότι ξυλώνονται κεκτημένα των εργαζομένων, τα οποία δεν θα έπρεπε να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο και όχι να πάμε πίσω. Από εκεί και πέρα έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση που λέει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα μνημόνιο και κατ' επιταγήν του ΣΕΡ και του ΔΟΥΝΟΥ του με αυτή τη συνταγή, χωρίς να είμαστε σε μνημόνιο. Το θέμα είναι αν ο νόμος, όταν γίνει νόμος αυτό το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, θα βελτιώσει την πορεία της ανάπτυξης και αν θα ωφελήσει τους πολλούς. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, διότι όπως άκουσα εγώ να λέγεται και να καταγγέλλεται, δίνεται ακόμη και στον αρμόδιο υπουργό οικονομίας, τον κύριο Γεωργιάδη προκειμένου, η δυνατότητα να βάζει την υπογραφή του και να δίνει αδειοδοτήσεις. Αυτό λίγο νομίζω ότι παρακάμπτει κάποιους θεσμούς και κάποια προσχήματα. Ναι, μπορώ να κάνω μια... Βεβαίως, κύριε Μαντρέα. Ναι. Σε ό,τι αφορά την φιλεργατική διάσταση που έχει αυτό το νομοσχέδιο, υπάρχει υποχρέωση της αύξησης αμοιβής της υπεροριακής εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος έχει αδήλωτη εργασία να μειώσει το πρόστιμο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, 1500 στα 2.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα τη μετατρέψει την εργασιακή σύμβαση ή σε πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον για 12 μήνες. Αυτές είναι διατάξεις οι οποίες ωφελούν εργαζομένους, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δουλεύουν μειωμένο ωράριο. Στα χαρτιά, στην πράξη πλήρες ωράριο χωρίς να αμείβονται ανάλογα. Και να πω και κάτι άλλο, το οποίο προκύπτει από τη μέχρι τώρα κοινοβουλευτική πρακτική της νέας κυβέρνησης. Όλες οι παρατηρήσεις που είναι προς το συμφέρον των πολιτών, αν κατατεθούν στη Βουλή και συζητηθούν, δεν υπάρχει αντίρρηση από τη Νέα Δημοκρατία να γίνουν δεκτές. Και θα επικαλεστώ τη διαδικασία της ψήφισης του επιτελικού κράτους, όπου ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Γεραπετρίτης πήρε και τα εύσημα γιατί δέχτηκε τις σωστές παρατηρήσεις. Εάν λοιπόν κάπου χωλαίνει, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο τελείωσε χθες η διαβούλευση, αν δεν κάνω λάθος, και θα συζητηθεί αρμοδίως. Μάλιστα, επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αύριο εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα έχουμε και ενημέρωση για να γνωρίζουμε και εμείς τις διαστάσεις και να υποβάλουμε και εμείς τις παρατηρήσεις μας. Σε μια ευπρεπή κοινοβουλευτική διαδικασία, τι πειράζει αν έχει διαγνωστεί κάτι το οποίο θέλει βελτίωση να κατατεθεί. Η κυβέρνηση δεν έχει δογματισμούς, ούτε είναι απόλυτη, ούτε διεκδικεί το αλάθητο. Θα το δεχθεί. Αλλά νομίζω ότι πάει πολύ να λέμε πως ένα νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα ορισμένες επιχειρήσεις να επιβιώσουν, που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται. Γιατί τώρα μην αρνηθούμε την πραγματικότητα. Προσλαμβάνονται για 4 ώρες, δουλεύουν 7 ώρες και αμείβονται για 4 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, με τους ελέγχους που γίνονται, με τις κυρώσεις που υπάρχουν στις επιχειρήσεις, που φτάνουν μέχρι και το οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης, με το μητρό που θα υπάρχει για αυτούς οι οποίοι κάνουν παραβάσεις της νομοθεσίας, οπότε θα μπορούν και να ελέγχονται πιο επισταμμένως. Όλα αυτά δεν είναι λίγο άδικα, αν θεωρήσουμε εξορισμού ή ιδεολειπτικά ότι είναι αντιεργατικά? Αυτά, αν γίνονται έλεγχοι όμως, έλεγχοι, δεν ξέρουμε αν γίνονται εδώ πέρα. Καταργήθηκε το σώμα επιθεωρητών. Όχι, δεν καταργήθηκε και ενισχύθηκε. Ενσωματώθηκε και ενισχύθηκε. Ναι. Ναι, σε ένα σώμα το οποίο περιλαμβάνει το ίδιο αυτούς... το σώμα, άλλα λέει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του σώματος. Εν πάση περιπτώσει, και προεκλογικά ακούσαμε ότι δεν πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι που να σταματούν τη διαδικασία της ανάπτυξης. Άρα, μας μιλάτε για ελέγχους που είναι αμφίβολο αν γίνονται. Ναι, αυτό είναι μια αίσθηση την οποία αντικαταθέτεται. Θα σας πω λοιπόν εγώ ότι ενδεχομένως η πραγματικότητα να σας διαψεύσει και την καταλαβαίνω την ανησυχία. Δεν θα διδικήσουμε σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνονται έλεγχοι. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα για αδειοδοτήσεις να ξεκινούν και οι έλεγχοι να γίνονται εκ των υστέρων, είτε από δημοσίους υπαλλήλους, είτε από ιδιωτικούς υπαλλήλους με αυξημένες προδιαγραφές και αυξημένες κυρώσεις, αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είμαι απολύτως σύμφωνη. Μάλιστα. Αυτή η δυνατότητα, η οποία υπάρχει σε όλα τα κράτη πλην της Ελλάδος, να ξεκινά μια επιχείρηση χωρίς η γραφειοκρατία να αναστέλει ουσιαστικά τη δραστηριότητα, δηλαδή το Κώστα Ναβαρίνο που ήταν το αρνητικό παράδειγμα που το λέμε όλοι με ντροπή, που κράτησε τόσα πολλά χρόνια, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να επαναληφθεί. Λοιπόν, θα έρθει ένα αναπτυξιακό νόμος λοιπόν στη Βουλή και θα το ζητήσουμε και αναλυτικά. Όταν θα κατατεθεί, θα μπει και στην επεξεργασία των αρμοδίων υπουργών.
τα θέματα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα καταθέσουν σε στάσεις τους και τις προτάσεις τους και θα γίνει μια ωραία ζήμωση, θα το πω εγώ έτσι, και κοινοβουλευτική και επικοδομητική. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαγκρή που ήταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Βούλε και Χαγιά, μένεις γιατί το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Θα βρεθούμε σε λίγο την κυρία Καλλιόπη Βέτα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο στούντιο. Πάμε να μπούμε σε ευρωπαϊκό περιβάλλον. Retirement age, many look forward to enjoying the fruits of years of hard work. But if you're a female pensioner in Europe, you could fall short of your financial needs in old age. Women get 40% less pension than their male counterparts. This is only one of many areas where inequality between men and women stubbornly exists. We should take gender issues very seriously. It has not been the case in the last years, I believe, because due to the crisis, the agenda for gender equality has been downgraded. On average, more women in the EU complete tertiary education than men, but they still make less money. In the boardroom of big publicly listed companies, less than a quarter are women. The higher up the corporate structure, the lower the figure. While almost two-thirds of women are employed, a third work part-time. Almost half of whom do so because of family and care-related reasons. The EU Parliament wants to speed up progress in closing the gap. We need to move forward the agenda for the maternity and paternity leave. We want a binding instrument against gender violence. We need the gender equality back at the top of the political agenda at EU level. If no significant changes are made, it would take Europe 70 years before equal pay is achieved, 40 years before housework is equally shared, and 20 years before gender balance in politics is achieved. Μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις επίκαιρες ερωτήσεις, οι βουλευτές αναδεικνύουν θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και προβλήματα που πρέπει να φέρουν εδώ στην Βουλή από τις περιοχές τους. Πάμε να δούμε τι είπε στην συνάδελφο Ελένη Κωνσταντή ο κύριος Δημοσχάκης, ο κύριος Αναστάσης Δημοσχάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Νόμο Εύρου, για θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα. Νόμος Εύρου. Το πιο ακριτικό σημείο της ελληνικής επικράτειας και ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της Θράκης. Στο νομό Εύρου περιλαμβάνεται και η Σαμοθράκη, για την οποία θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού. Κύριε Δημοσχάκη, η Σαμοθράκη, οι κάτοικοι της και οι τουρίστες έζησαν φέτος μια μεγάλη περιπέτεια. Η κατάσταση δείχνει ότι ομαλοποιήθηκε. Τελικά, πού βρισκόμαστε? Η νήσος Σαμοθράκη δοκιμάστηκε και μάλιστα δοκιμάστηκε ακόμα πιο σφοδρά από ό,τι το καιρικό φαινόμενο που αντιμετώπισε με ακραίες καταστάσεις το Σεπτέμβριο του 2017. Ωστόσο όμως είχε να αντιμετωπίσει η σημερινή κυβέρνηση ένα ναρκοθετημένο πεδίο πολιτικό, όπως λέγεται από τους πολλούς έγκαιρους αναλυτές, εξαιτίας της ετοιμόρουπης ακτοπλοϊκής σύνδεσης της νήσου με την Αλεξανδρούπολη. Όμως η κυβέρνηση αυτή έδειξε την αποφασιστικότητά της, έδειξε τη στοργή στο νησί της Νίκης και μπόρεσε να διαθέσει πέντε καράβια τα οποία απέσπασε από άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές και μάλιστα σε μια εποχή μεγάλης τουριστικής αιχμής, και έτσι αντιμετωπίστηκε το όλο θέμα. Ήδη έχει αυτή τη στιγμή προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και ισχύει μέχρι 31 Δεκάτου προσωρινά, και μέχρι τότε θα έχουμε καινούριο διαγωνισμό που θα αναδειχθεί ο ακτοπλοϊός για τα επόμενα 10 χρόνια. Ωστόσο όμως αυτή τη στιγμή η ανατάραξη, η δοκιμασία που υπέστησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι με το νησί της Σαμοθράκης νομίζω έχουν βρει την ισορροπία τους. Χαρμόσυνο μήνυμα αποτελεί ο επίσημος κατάπλους του πέμπτου κατά σειράν ferry boat
στο λιμάνι της Καμαριώτισσας της Αμοθράκης. Διότι είναι αυτό το οποίο θα πραγματοποιήσει μέχρι τέλος 31 του Οκτωβρίου όλα τα δρομολόγια βάσει μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολούθησε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το νησί αυτό είναι ο φάρος του νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου Πελάγους και έτσι πρέπει να το εκλαμβάνει το επίσημο ελληνικό κράτος. Έχει την μεγάλη σφραγίδα του αρχαίου πολιτισμού που γι' αυτό όλοι οι Έλληνες αλλά και οι Ευρωπαίοι στέκονται στην ιστορία της στη θέση της προσοχής. Είναι η φημισμένη νίκη της Αμοθράκης που πραγματικά κανείς μπορεί αυτό το αρχιτεκτόνημα με το απεριορίστο αρχιτεκτονικού κάλους που βρίσκεται και κοσμεί το Λούβρο μπορεί να το αναδείξει και μάλιστα προς όφελος και της Ελλάδος πάνω απ' όλα της Αμοθράκης. Πρότεινα στον Υπουργό μέσα από επίκαιρη ερώτηση, στον Υπουργό Πολιτισμού να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η νίκη της Αμοθράκης ως σύμβολο των ευρωπαϊκών ιδεωδών αρχών και αξιών έναντι κάθε σκοτεινής ιδεολειψίας που κατά καιρούς επιχειρείται να εισθέτει στους κόλπους της Ευρώπης. Δυστυχώς το απέρριψε αυτό το οποίο είχα προτείνει μέσα από την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά όμως την ώρα που είχα ήδη τελειώσει, δέχτηκα ένα ευχάριστο μήνυμα από τον σημερινό Πρωθυπουργό και τότε Πρόεδρό μας και πάλι Πρόεδρός μας, κράτα ζωντανή τη νίκη. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι όσο ποτέ επίκαιρο τώρα. Επιστροφή στο στούντιο. Κοντά μας έχουμε τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Καλλιόπη Βέτα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς. Και ήρθατε σε μια μέρα που είναι έντονη επικαιρότητα και που έχουμε την Νοβάρτης, την υπόθεση Νοβάρτης, αυτά λέγαμε νωρίτερα εδώ και με τη Βούλα και Χαγιά, τη συνάδελφο, να μπαίνει πάλι στη ζωή μας. Και το λέω στη ζωή μας, να μπαίνει πάλι στη Βουλή και να γίνεται συζήτηση αυτή τη στιγμή με διαφορετικούς ρόλους ανάποδα. Βούλα, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Γιατί το λέω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί είδαμε την πλευρά του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ότι πάει να κατεβάσει λίγο τους τόνους και να βγάλει από το κάδρο και από τη στοχοποίηση αυτή που θα έμπαινε τον πρώην Πρωθυπουργό. Να πω, να μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα, ναι. Να πω ότι σήμερα συμπληρώνουν 6 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα. Ίσως να το αναφέρετε, εγώ δεν είδα πριν την εκπομπή. Μία δολοφονία που πρέπει να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, γιατί κι αν και υποχώρησαν οι δυνάμεις του φασισμού σε πολιτικό επίπεδο, ίσως ο αγώνας και σίγουρα ο αγώνας σε κοινωνικό επίπεδο πρέπει να συνεχιστεί κατά του φασισμού. Τώρα για την Νοβάρτης. Η Νοβάρτης το σίγουρο είναι ότι είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλα τα στοιχεία, το λένε υπουργικές αποφάσεις στην περίοδο της κρίσης που έχουν υπογραφεί με την υπερτιμολόγηση φαρμάκων αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Μία εποχή της κρίσης που βλέπαμε ότι υπήρχε μία περικοπή των φαρμακευτικών δαπανών από τη μία, αλλά από την άλλη είχαμε αυτή την υπερτίμηση του φαρμάκου της συγκεκριμένης εταιρείας. Ήταν ένα σκάνδαλο, όπως το είπατε, αλλά ήταν ένα πολιτικό σκάνδαλο εδώ στην Ελλάδα. Γιατί ήταν ένα πολιτικό σκάνδαλο. Πολιτικό, γιατί πολιτικές ευθύνες αναζητούνται και με την εξέταση που πήραμε το προηγούμενο διάστημα της ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να έχει το θάρρος και να φέρει αυτό το σκάνδαλο στη Βουλή και να γίνει εξεταστική. Έτσι ο κόσμος πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει την αλήθεια. Γιατί πρέπει να μαθευτεί η αλήθεια σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο που έγινε. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι προκαλείται ένα δεύτερο σκάνδαλο με την έννοια ότι πάει να γίνει, να φανεί ότι είναι σκευωρία. Αυτό για μένα είναι ένα δεύτερο σκάνδαλο. Μια πολιτική σκευωρία απέναντι στα στελέχη και τους πρώην υπουργούς και τους πρωθυπουργούς που είδαμε το προηγούμενο διάστημα να μπαίνουν στο κάδρο και να στοχοποιούνται. Θεωρώ ότι δεν είναι σαφώς σκευωρία, είναι ένα σκάνδαλο που πρέπει να διαλευκανθεί με οποιοδήποτε τρόπο και να μάθει ο κόσμος επιτέλους την αλήθεια. Έλεγε νωρίτερα η Βούλα και η Χαγιά ότι λέγαμε πώς θα μπορούσε να λήξει αυτή η υπόθεση για το πολιτικό
σε πολιτικό επίπεδο θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση να ολοκληρωθεί στη δικαιοσύνη, οι έρευνες να ολοκληρωθούν, όλες οι καταθέσεις, να τελειώσει αυτός ο κύκλος στη δικαιοσύνη και μετά να ασχοληθούμε με το πολιτικό σχέλος. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, θα πρέπει να γίνει έτσι, γιατί τώρα καλώς γίνεται αυτή τη στιγμή? Ναι, αρκεί να μην υπάρχει ένας επικοινωνιακός αντιπερισπασμός. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό προκαλείται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να διαλευκανθεί, όπως σας είπα, και να θυμίσω ότι πριν 2 εβδομάδες περίπου ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή για τον κύριο Λοβέρδο, η οποία δεν ανοίχτηκε. Δεν μάθαμε ακόμα τι γίνεται. Ναι. Για την ίδια υπόθεση. Να δούμε τώρα, γιατί περιμένουμε τις αποφάσεις το μεσημέρι και τι θα πει και ο κύριος Καλαφάτης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και αν θα ανάψει το πράσινο φως για να υποβληθεί έτοιμα εξεταστικής προανακριτικής επιτροπής. Επειδή είστε και νέα βουλευτής, παρακολουθείτε την πολιτική όμως χρόνια, θέλω να πάμε. Η Νοβάρτης δεν τελειώνει, θα έχουμε εξελίξει και την επόμενη εβδομάδα. Βεβαίως. Θέλω να πάμε να μου πείτε τα μέχρι τώρα νομοθετήματα της κυβέρνησης που έχουν ψηφιστεί, αυτά που έρχονται, οι αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση και η διαχείριση που κάνει για την οικονομία, για τα πλεονάσματα. Προς ποια κατεύθυνση είναι για σας? Γιατί απαντάει η αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι έτοιμα τα βρήκε η κυβέρνηση, στρωμένα τα βρήκε η κυβέρνηση και είναι πολύ εύκολη η δουλειά της αυτή τη στιγμή. Να πω ένα γενικό σχόλιο πρώτα. Ναι. Θεωρώ ότι καταπατούνται ως ένα σημείο, αν πω αυτή τη λέξη εισαγωγικά, κάποιες κοινοβουλευτικές δυνατότητες. Για παράδειγμα, έρχονται, το λέω σαν νέα βουλευτής, mm-hmm. και επειδή παρακολουθώ όντως την πολιτική χρόνια και την επικαιρότητα, περίμενα ότι θα γίνεται κάπως αλλιώς. Θα γίνονται κάπως αλλιώς μερικά πράγματα. Δηλαδή ήταν το πολύ δυσάρεστη. Έργο, δηλαδή. Ναι, έργο. Ήταν δυσάρεστη έκπληξη για μένα ότι ήρθαν νομοθετήματα μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο για τον αναπτυξιακό νόμο, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση. Δηλαδή έρχονται με τη μορφή του επίγοντος, του κατεπίγοντος. Οι βουλευτές όλων των παρατάξεων δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν περί τίνος πρόκειται και καλούμαστε να συζητήσουμε την τελευταία στιγμή. Έρχεται ένα νόμο το βράδυ στις 11 η ώρα και την άλλη μέρα έχουμε συνεδρίαση. Αυτά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτα πράγματα και εντάξει, καταλαβαίνω όταν είναι κάτι το επίγον, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, για παράδειγμα, γιατί ήταν επίγον το άσυλο, η κατάργηση του ασύλου μέσα στο καλοκαίρι. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ ήταν ότι θέλανε να βρουν τους φοιτητές στις παραλίες. Αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ. Λοιπόν, επίσης, κάποιες τροπολογίες που ήρθαν λίγο πριν κλείσει για τη θερινή περίοδο η Βουλή. Mm-hmm. Ακριβώς, κυριολεκτό, στα 6 παρα 5 πριν κλείσει η Βουλή, ήρθαν 2 τροπολογίες. Στο κύριο διοικητή, για το διοικητή της ΕΕΠ. Ναι. Μία από αυτές. Όχι. Και αυτό βέβαια, τον κύριο Κοντολέωνα. Αλλά εγώ εννοώ και πριν κλείσει η Βουλή, στις 6 παρα 5, που ήρθαν 2 τροπολογίες για τα εργασιακά, που καταργούν τη βάσιμη δικαιολογία απόλυσης και την άλλη που ουσιαστικά δεν προστατεύουν από τους εργοδοτικούς, από τους εργοδότες τους, τους εργαζομένους. 2 τροπολογίες που δεν μπορούσα να καταλάβω επίσης το επίγον του 6 παρα 5, γιατί 6 ώρα υποτίθεται θα αρχίζαμε την ψηφοφορία και θα έκλεινε. Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε για τους νόμους και πώς. Για τα νομοσχέδια που μέχρι στιγμής έχουν έρθει, που έχουν κάποια θετικά μέσα στοιχεία. Τα ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ναι. Τα είδαμε και από τους υπουργούς. Το επιτελικό κράτος, ο κ. Γεραπετρίτης, δέχτηκε παρεμβάσεις και δέχτηκε και διορθώσεις και δέχτηκε και νομοθετικές αλλαγές να γίνουν στον νόμο από την αντιπολίτευση. Αυτό είναι καλό. Και σαν ΣΥΡΙΖΑ είπαμε ότι θα κάνουμε μία γόνιμη αντιπολίτευση, δημιουργική, αλλά μαχητική. Το μαχητική μπορείτε εσείς, πώς το αντιλαμβάνεστε, κυρία Βέτα? Το μαχητική. Μαχητική, γιατί όλοι οι συνάδελφοι ρωτάνε, Βούλα, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το μαχητική σημαίνει ότι θα βγείτε στους δρόμους, δηλαδή ότι θα δούμε να δημιουργούνται κινήματα και δυνάμεις και πορείες και συγκεντρώσεις. Και να γεμίσουν πάλι πλατείες. Νομίζω αυτό θα γίνει έτσι και αλλιώς από την ίδια την κοινωνία όσο περνάει ο καιρός. Είχαμε 2 μήνες που είδαμε περίπου που πάει η πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Σε λίγο καιρό θα το νιώσουν και οι ίδιοι πολίτες στη τσέπη τους πρώτα απ' όλα. Θα βλέπουν να ξυλώνονται δικαιώματα όπως είναι τα εργασιακά αυτή τη στιγμή που έρχεται το αναπτυξιακός νόμος. Θα δουν να συρρυκνώνονται κάποια δικαιώματα και θα βγουν στους δρόμους. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
θα αντιδράσουν. Γιατί τώρα υπάρχει μια εποχή, ας πούμε, μια περίοδος χάριτος κατά κάποιο τρόπο και αναμονής. Ωστόσο, εμείς είδαμε το πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, η ανάπτυξη για όλους, μιας και με ρωτήσατε πώς βλέπω τα νομοσχέδια, δεν είναι ανάπτυξη για όλους, αυτό είναι βέβαιο. Για μας ανάπτυξη σημαίνει σεβασμός πρώτα απ' όλα στα εργασιακά δικαιώματα και βέβαια σεβασμός στο περιβάλλον. Κάτι που δεν το βλέπουμε με τα νομοσχέδια που έρχονται. Για το επιτελικό κράτος που με ρωτήσατε, βλέπω μια υπερσυγκέντρωση τη στιγμή που άλλα κράτη στην Ευρώπη δημιουργούν ένα κοινωνικό ένα κράτος μάλλον, ένα δημόσιο τομέα που έχει διαφάνεια, που δίνει αρμοδιότητες γύρω-γύρω, υπάρχει εδώ μια υπερσυγκέντρωση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στο νομοσχέδιο μου έκανε εντύπωση, επειδή και σαν καλλιτέχνης σας έχω μια άλλη ματιά στα πράγματα. Ότι αναφέρεται η λέξη πρωθυπουργός πάνω από 200 φορές και η λέξη πολίτης ελάχιστες. Αυτό κάτι δείχνει. Θα το δούμε στην πράξη πάντα, βέβαια. Γιατί ξέρετε, πάντα και η Βούλα έχει εμπειρία, γιατί τα έχουμε ζητήσει στο παρελθόν. Πάντα στην εφαρμογή του φαίνεται ένας νόμος και στην εφαρμογή του σε σχέση με τους πολίτες και την κοινωνία και αυτό που πρέπει να αλλάξουν φαίνεται αν έχει αποτέλεσμα ή δεν έχει, αν έχει μείνει εκεί στο σιρτάρι κάπου και είναι ανενεργός στην πράξη. Ναι, βέβαια βλέπουμε όμως μερικά πράγματα συγκεκριμένα, όπως ας πούμε στην Προεδρία της Κυβέρνησης που έχει πάνω από 700 άτομα επιστημονικούς συνεργάτες και αποσπασμένους. Μια υπερσυγκέντρωση, όπως σας είπα. Ναι, είναι μια, αυτό το έχει πει απέραστη ο ΣΥΡΙΖΑ Βούλα. Είναι υπερσυγκέντρωση γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, είναι μια υπερσυγκέντρωση γύρω από τον Πρωθυπουργό. Πάρα πολλές αρμοδιότητες. Είναι ένα πρωθυπουργικό κράτος. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί σημείο και αιστεία κριτικής από την αρχή της νέας διακυβέρνησης. Όπως λες όμως και εσύ, αυτό θα φανεί στην πράξη. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που έρχονται, όπως αυτές οι τροπολογίες ή απεικονίζονται στα νομοσχέδια, που είναι εξόφθαλμα και δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και νομίζω ότι αυτά τα δείγματα τα έχει δώσει η κυβέρνηση και είναι αρκούντως αρνητικά κατά τη γνώμη μου. Πάντως αυτό που ήταν το ζητούμενο το προηγούμενο διάστημα και το λέει και η προηγούμενη κυβέρνηση Βούλα και η κυρία Βέτα που χρειαζόταν ανάπτυξη χώρα προσέλκυση επενδύσεων. Θυμάστε τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα πόσες φορές και αναφέρθηκε στην προσέλκυση επενδύσεων και στο νέο μοντέλο της οικονομίας που πρέπει να μπούμε και στις επιχειρήσεις που πρέπει να έρθουν. Mm-hmm. Το οποίο τελικά αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή είναι θεμητό να θέλουμε η χώρα. Σαφώς. Να προσελκύσει επενδύσεις, σαφώς. Να πέσει χρήμα στην αγορά και θυμάμαι. Να δημιουργούν και θέσεις εργασίας καινούριες. Εγώ και δεν θυμάμαι κανέναν πρωθυπουργό και καμία κυβέρνηση που να μην θέλει ανάπτυξη και επενδύσεις. Σωστά. Αυτό νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο ζητούμενο. Το θέμα είναι τι κάνεις για να τις φέρεις. Η χώρα μας μπήκε σε μία πολύχρονη περίοδο κρίσης και τώρα από πέρσι έχει αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνει και να βλέπει το ξέφωτο. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Η μία είναι η φιλοσοφία της νέας διακυβέρνησης, της νέας δημοκρατίας, που λέει το σύνθημά της είναι ανάπτυξη για όλους. Αμφισβητείται όμως και κατηγορείται ότι κάνει δωράκια στους αρεστούς της και δίνει στους λίγους κέρδη, σοβαρά κέρδη σε λίγους. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Είναι λίγο νωρίς. Είναι νωρίς. Και προδικάζει η αντιπολίτευση. Στην πράξη. Ναι, υπάρχει και η άλλη φιλοσοφία που βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο, προστατεύει τα εργασιακά τον πολίτη και λέει ότι η ανάπτυξη θα έρθει με βελτίωση των εργασιακών μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος, το να συμμετέχουμε στην ανατροπή της κλιματικής αλληλεγγύης, όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν δύο διαφορετικές φιλοσοφίες και δύο διαφορετικές αντιλήψεις mm-hmm. και αυτό είναι αναμενόμενο, διότι τα προγράμματα τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν παράλληλα, δεν τέμνονται κάπου παρά μόνο σε ελάχιστα σημεία κατά την γνώμη μου. Άρα θα φανεί το επόμενο διάστημα. Αν θέλεις, αν έχουμε ένα πρώτο δείγμα για να μην είμαστε ούτε επιεικείς ούτε ιδιαίτερα αυστηροί, είναι ότι ενώ ακούγαμε ότι οι μπουλντόζες στο ελληνικό θα μπουν σε μία εβδομάδα mm-hmm. από την ανάληψη της νέας διακυβέρνησης, μπουλντόζες όχι μόνο δεν έχουμε δει, αλλά είμαστε σε ακόμη στο ευχολόγιο το ότι οι μπουλντόζες μπορεί να εμφανιστούν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα μαζί με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και παρεπιπτόντως τα Χριστούγεννα δεν καταργήθηκαν. Θυμάμαι μία κριτική που είχε ασκηθεί στην προηγούμενη κυβέρνηση ότι κόντευε να καταργήσει και τα Χριστούγεννα. Ας είμαστε λοιπόν λίγο
επίκης και με τη νέα κυβέρνηση. Και θα δούμε αν όλα αυτά που ευαγγελίζεται μπορούν να γίνουν πράξη. Η κριτική για το ελληνικό, να συμπληρώσω, του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ότι φταίει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξεκίνησαν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια της διακυβέρνησης μάλλον, το ελληνικό προχώρησε κατά 75% στις εργασίες του. Γιατί παρέλαβε ουσιαστικά ένα οικόπεδο και μία σύμβαση, τίποτα άλλο. Αλλά κόλλησε. Ναι, όμως... μπορεί το 75 να είναι λάθος που λέω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λιγότερο. Λιγότερο, ναι, σαφώς λιγότερο. Προχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, για τον κύριο Μητσοτάκη, η μπουλντόζα που θα μπει εξαρτάται από τον επενδυτή. Και μάλιστα εξετάζονται και προνομιακές ρυθμίσεις για δάνεια στον επενδυτή για να δώσει. Να ξεκινήσει το έργο. Ναι. Εγώ θέλω να συμπληρώσω επίσης ότι. Το μοντέλο ανάπτυξης που τώρα προαναγγέλει ο κ. Μητσοτάκης, λίγο πολύ το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και μας οδήγησε σε μια κρίση οικονομική, μια βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση της κοινωνίας. Είναι αυτό το μοντέλο της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, θα έλεγα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το μοντέλο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι επιχειρηματικότητα είναι αυτή χωρίς ουσιαστικά ρίσκο και με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Απ' την άλλη, η οικονομία αυτή τη στιγμή έχει μια άλλη δυνατότητα. Τα 37 δις που είναι στο απόθυμα που με κόπο μάζεψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ελληνικός λαός δίνουν μια άλλη πνοή στην οικονομία. Για 10ο τρίμηνο έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ αυτό που έχουμε να συγκρίνουμε πριν στην κρίση ήταν ότι χάσαμε 25% του ΑΕΠ. 25% του ΑΕΠ χάνουν οι χώρες μόνο σε καιρό πολέμου. Ναι. Όλα αυτά είναι ακριβώς δύο διαφορετικοί κόσμοι. Όπως είπαμε, είναι δύο προγράμματα που τρέχουν παράλληλα, με τη διαφορά όμως ότι το ένα έχει ομοιότητες με αυτό που μας οδήγησε ακριβώς στην κρίση και στο αδιέξοδο της ελληνικής οικονομίας. Χρειάζεται ένα όντως άλλο παραγωγικό μοντέλο. Μένει να το δούμε, ξαναλέω, αυτό το είπε και η Βούλα, η Κεχαγιά. Θέλω να πάμε λίγο, κυρία Βέτα και Βούλα, στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα σε όσα λέει το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής, να προλάβουμε να πούμε, γιατί η κυρία Γεννηματά από τη ΔΕΘ κατηγόρησε η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ για μια σκευωρία και μια συμφωνία που έχουν κάνει μεταξύ τους, ώστε να βγάλουν εντελώς και να πετάξουν πολιτικά, σιγά σιγά και μεθοδικά, το κίνημα αλλαγής από την ενεργό πολιτική, να πάρουν τα στελέχη, να γίνει αυτή η πασοκοποίηση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση και την προοδευτική συμμαχία. Και έχουμε και τον κύριο Τσαγαλώτα από την άλλη, κυρία Βέτα, που θα ακούσατε τι είπε, ότι φοβάται τη μόλυνση από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ένα σχόλιο μόνο να κάνω πριν πήγε τον κύριο Τσαγαλώτα, κυρία Βέτα, ότι το να κατηγορείς τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ότι συνασπίζονται για να εξαφανίσουν το κίνημα αλλαγής είναι νομίζω πάρα πολύ επιπόλαιη προσέγγιση, διότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση, ούτε υπόγεια ούτε υπέργεια μεταξύ αυτών των δύο κομμάτων για κανένα θέμα. Mm-hmm. Το γεγονός όμως ότι το κίνημα αλλαγής συμπιέζεται και βρίσκεται ανάμεσα στις συμπληγάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός. Το θέμα είναι πώς το κίνημα αλλαγής θα καταφέρει να βρει τον εαυτό του και να διεξέλθει από αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Κυρία Βέτα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Είναι παρατραβημένο ότι υπάρχει συμφωνία τέτοια για να εξαφανίσει το κίνημα αλλαγής. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένας σημαντικός, πολύ σημαντικός και ο κύριος πόλος προοδευτικών δυνάμεων και μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερος, γιατί ένας στους τρεις Έλληνες ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν ταυτίζεται απόλυτα με τις δυνάμεις τις κομματικές, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή επιδιώκει ένα άνοιγμα στην κοινωνία και στις κοινωνικές δυνάμεις αυτές που και τον στήριξαν στις εκλογές, αλλά και έχουν μια άλλη, αν θέλετε, προοπτική για το μέλλον της Ελλάδας. Και το μετασχηματισμό που θέλει να κάνει στην αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι ένα κόμμα που έχει αρχές, έχει πρόγραμμα και είναι ανοιχτό ακριβώς όποιον θέλει να έρθει και να συμβάλλει
ακριβώς σε αυτόν τον αγώνα για μια άλλη Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βέτα, που είστε κοντά μας και συζητήσαμε στην πρωινή ανάγνωση. Ευχαριστώ και τη Βουλή και Χαγιά. Σε κρατήσαμε λίγο παραπάνω σήμερα. Δεν πειράζει. Πιες εδώ πρωινό καφέ στην πρωινή ανάγνωση. Καλή συνέχεια. Πάμε να κλείσουμε και να δώσουμε το λόγο στην Ολομέλεια, διότι ξεκινάει σε λίγο η ψήφιση και συζήτηση στα άρθρα και στο σύνολό του του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κύβερνο Ασφάλειας. Να είστε καλά, αύριο στις 9 το πρωί εδώ με πλούσιο ρεπορτάζ. Σαν σήμερα, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, ανακηρύχθηκε επίσημα η Αθήνα σε βασιλική καθέδρα και πρωτεύουσα. Οι λόγοι που οδήγησαν στο να πάρει τελικά η Αθήνα το χρίσμα έχουν να κάνουν με την ένδοξη ιστορία της ως λίκνο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Την απόφαση πιθανότητα επηρέασε και ο βασιλιάς της Βαβαρίας Λουδοβίκος, πατέρας του βασιλιά Όθωνα, ο οποίος ήταν γνωστός αρχαιολάτρης. Δεν ήταν παρά ένα μικρό χωριό 7.000 κατοίκων, απλωμένο γύρω από το βράχο της Ακρόπολης. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη, βάσει της σχετικής υποχρέωσης της Ελλάδας από το παράρτημα F περί αεροναυτικών χαρτών της Σύμβασης των Παρισίων του 1919 για την εναέρια κυκλοφορία. Για 44 συνεχή έτη η Τουρκία αναγνώριζε και σεβόταν τη ρύθμιση αυτή των 10 ναυτικών μιλίων. Από το 1975 μέχρι σήμερα όμως αμφισβητεί τον πέρα των 6 μιλίων εναέριο χώρο της Ελλάδας, στον οποίο στέλνει μάλιστα πολλές φορές ημερησίως μαχητικά της αεροσκάφη. Η δικτατορία του Μεταξά καταργεί τα πολιτικά κόμματα. Σαν σήμερα, 18 Σεπτέμβρη, η δικτατορία της 4ης Αυγούστου δημοσίευσε τον αναγκαστικό νόμο 117 περί μέτρων προς καταπολέμηση του κομμουνισμού και των εκτούτου συνεπειών. Ο νόμος αυτός ερχόταν προς αντικατάσταση αντίστοιχου νόμου περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, του περιβόητου δηλαδή Διονύμου, που είχε ψηφίσει το 1929 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του συνταγματικού τόξου και το Ελληνικό Κοινοβούλιο κράτησε ενός λεπτού σιγή. Εις μνήμην του δολοφονηθέντος πατριώτη μας.